εύκολα. Όπου κι αν πάω, ο νους μου διαρκώς τριγυρνά. Ο ελληνισμός που αντιστέκεται μες στα στενά της Αθήνας και στα καπηλιά της, στα πιο απίθανα σημεία της Νότιας Αμερικής, στο Βαλπαραίζο της Χιλής, στις όχθες του Ειρηνικού, ζει ο Γιώργος Ραζής, 86 χρονών, τέος άμυστος πρόξενος της Ελλάδας στο λιμάνι του Βαλπαραίζο. Έχω πάει 4 φορές στην Ελλάδα μέχρι τώρα. Από το 1951. Σκέπτεστε να γυρίσετε πίσω? Το σκέπτομαι, αλλά το βλέπω ακατόρθωτο. Γιατί μπλεχτήκαμε εδώ πέρα. Κάναμε παιδιά, γόνια. Με τα παιδιά τη γλώσσα. Μαζί μου ελληνικά. Μόνο μου. Και δεν έχουμε άλλη γλώσσα. Δεν του απαντώ. Αν μιλήσουν σε άλλη γλώσσα, που να μην είναι τα ελληνικά, δεν του απαντώ. Για να του αναγκάσω να μιλήσουν τη γλώσσα μα. Έχει ομορφίε. Στο Βαλπαραίζο απέμειναν ελάχιστοι Έλληνες. Το προξενείο έκλεισε. Εφημερίδες ελληνικές δεν έρχονται. Οι συγγενείς από την Κεφαλονιά σπάνια στέλνουν πια γράμματα. Οι ελληνικοί δίσκοι των 45 στροφών γίνονται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον επίτιμο πρόξενο και στην πατρίδα.